Μέχρι στιγμής, επειδή και ο τρόπος σου και αυτό που είσαι, που είσαι ένα καλό παιδί πραγματικά και αγαπητό σε όλους, εάν έχεις απασχολήσει, παρότι κάνεις πολλές δουλειές, συμμετέχεις σε αρκετά project, είτε θεατρικά είτε τηλεοπτικά, είναι για μια σχέση με ένα άλλο κορίτσι το οποίο είναι γλυκό και μιλάω για την Κλέλια. Ήσασταν αρκετό καιρό μαζί, σωστά? 3 χρόνια. Α, ήσασταν 3 χρόνια. Ναι. Η σχέση σας τώρα πώς είναι? Εξαιρετική. Εξαιρετική. Το λέω αυτό με αφορμή γιατί διάβαζα πριν στα χαρτιά μου, τους έστειλες μήνυμα για καλή επιτυχία και ξέρω ότι έχει τούτος ή άλλος μια πολύ καλή σχέση. Είναι αυτό εφικτό? Δεν ήταν εξ αρχής εφικτό, ούτε δεδομένο. Θεωρώ ότι δουλέψαμε και οι δύο σε προσωπικό επίπεδο για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε σήμερα. Δηλαδή να μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στις καλές, ας πούμε, αναπάντηχες έτσι, της ζωής, αυτά τα όμορφα και στα δυσάρεστα. Και στα δυσάρεστα να μπορείς να πεις ένα είμαι εδώ, αν χρειαστείς κάτι, είναι όμορφο αυτό. Έχω εξαιρετική σχέση και με την οικογένειά της. Είναι μια οικογένεια που με αγάπησε εξ αρχής, με αγκάλιασε, δεν θα μπορούσα να μην τους μιλάω. Είναι υπέροχοι άνθρωποι, όλοι. Και η Κλέλια έχει εξελιχθεί σε έναν υπέροχο άνθρωπο και έναν υπέροχο ηθοποιό. Είναι... Άρα μιλάς, την καμαρώνεις. Πάρα πολύ. Να πω κάτι τώρα. Ναι. Αυτό δεν δημιουργεί θέμα στην επόμενη Σίγουρα. Σχέση? Σίγουρα θα δημιουργήσει ή έχει δημιουργήσει το παρελθόν. Τι να κάνουμε. Να, είναι μέσα σε αυτά τα πράγματα που δεν θα ασχοληθώ με το αν στεναχωριέται κάποιος. Θα ξεφύγω από τα πρέπει. Είναι αυτό των τελευταίων χρόνων που το δουλεύω. Αυτό. Εγώ δηλαδή είμαι έτσι, εγώ για μένα αυτό έτσι. Είναι σημαντικό, ναι, είτε το αποδέχεσαι είτε όχι. Εάν ήταν όμως αντίστροφο? Δεν θα με πειράζει. Έχω μάθει πλέον να θωρακίζομαι απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και να μην με πειράζει. Όταν καταλαβαίνω ότι όντως πρόκειται για κάτι αθώο, κάτι αγνό, κάτι ειλικρινές. Μπορείς να κάτι... το αναγνωρίσεις το άλλο επειδή εσύ δεν είσαι έτσι, ότι δεν είναι αθώο? Αναγνωρίζεις πράγματα τα οποία δεν είναι δικά σου? Δεν είμαι ο κατάλληλος για να αναγνωρίσω, γιατί είμαι καλοπροαίρετος και αφελής. Οπότε είναι εύκολο να με ξεγελάσεις. Τι καλό παιδί είναι αυτό, βρε παιδιά! Πείτε μου λίγο. Είναι εύκολο να με ξεγελάσεις. Αλλά ελπίζω ότι δεν έχω ξεγελαστεί μέχρι σήμερα.